Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και εδώ είστε. Μου λείψατε, είναι η αλήθεια. Δύο μέρες, την Τετάρτη λόγω των αγώνων και χθες λόγω του αγώνα. Σας έλειψα, μπαλόμπα. Σας έλειψα, έτσι. Βέβαια. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Αγαπιέμαι εύκολα. Ξεκινάμε ώρα για βλέ Λίμπερο 107,4 Παρασκευούλα σήμερα. Και όπως πάντα, κάθε φορά εδώ στην εκπομπή μας για όλα τα θέματα του Ηρακλή, σας ενημερώνουμε για το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο και Δευτέρα, με έχει κανένα ματσάκι. Α, τώρα που είπα Δευτέρα, να πάλι δεν έχουμε εκπομπή τη Δευτέρα. Τι γίνεται, παιδί. Την μουστρίμηση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Έχουμε και δύο συζητήσεις που έχουμε προετοιμάσει, μία για το ποδόσφαιρο, μία για το μπάσκετ, και τα δύο είναι αύριο και τα τρία είναι αύριο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, όλα μαζί το Σάββατο. Την Κυριακή κυρίως οι γυναίκες θα μας απασχολήσουν. Εννοώ όσον αφορά τον Ηρακλή, έτσι μην το παρεξηγείτε, έτσι πως το είπα. Χρόνια πολλά στον Νίκο Παπαδόπουλο που κοντά στην εορταστική του εορτή, καλύτερο είναι αυτό. Στην ονομαστική του εορτή, ήθελα να πω, είπα εορταστική του εορτή, δεν πειράζει. Νικόλαος δεν ήταν, 6 Δεκεμβρίου. Και σήμερα έχουμε 14, να, σε 8 μέρες τα έχει και τα δύο. Και μου άφησε και γλυκάκι, καλός φίλος και συνάδελφος, χρόνια του πολλά, να είναι γερός. Τρόπο επικοινωνίας FM και το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr. Βγήκε η αποστολή του ποδοσφαίρου, να την δούμε, ο Clayton δεν είναι μέσα. Σε αυτήν συμπεριλήφθηκαν ο Μάριος Κοστούλας για πρώτη φορά και ο Μιχάλης Γιαννίτσης, ο οποίος επανέρχεται μετά από εκείνο το εφιαλτικό βράδυ με τον Ατρόμητο στο κύπελο. Οι 18 του Ελευθερόπουλου είναι Βοσνιάδης, Γρηγοριάδης, Γιαννίτσης, Στάμους, Γιαμπάρης, Κουκόλης, Κοστούλας, Κουτρομάνος, Παναγιωτούδης, Τάι, Καλτσάς, Πασάς, Ντούνης, Χασομέρης, Πτηνόπουλος, Περόνε, Ρόβας και Κασναφέρης. Υπάρχουν πρόσωπα λοιπόν που μας θυμίζουν και κάτι από την περσινή ομάδα, περισσότεροι πλέον σε αριθμό, όπως είναι ο Κασναφέρης, όπως είναι ο Πτηνόπουλος, όπως είναι ο Ρόβας, όπως είναι ο Παναγιωτούδης, ο Γιαννίτσης, ο Κοστούλας, και δείχνει μια τάση, αν μπορώ να το μεταφράσω, ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος να αρχίζει σιγά σιγά να δίνει και ευκαιρίες και στους υπόλοιπους. Γιατί όχι να μην δούμε και Γρηγοριάδη τερματοφύλακα, θα πω εγώ. Από τη στιγμή που ο Ηρακλής είναι στο μείον 10. Και εντάξει, κάποιοι μπορεί να πούν δεν τελείωσε τίποτα, κάποιοι άλλοι το έχουν τελειωμένο. Ο προπονητής ξέρει το πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ του. Καλό είναι να του δούμε όλους πλέον. Από τη στιγμή που ο Ηρακλής δεν είναι στον ένα βαθμό πίσω ή στους τρεις βαθμούς πίσω, να πεις ότι δεν ρισκάρω να βάλω κάποιους που είναι καιρό έξω. Όταν είσαι στους μείον 10, κάνεις και τις αλχημίες σου, ανακατεύεις και την τράπουλα, να δεις τι μπορεί να πετύχεις. Αύριο στις 3. Ραδιοφωνικά Λίμπερο 107,4, τηλεοπτικά το παιχνίδι από την ΕΡΤ 3, δόξα δράμας Ηράκλης. Σε λίγο θα πάμε και στην δράμα να εισπράξουμε ρεπορτάζ και κλίμα από τον αντίπαλο, όπως κάνουμε αρκετές φορές τις Παρασκευές, έτσι τη μείνει η κατασκοπία μας. Αν και το βλέπω, το αφουγκράζομαι για να μην παρεξηγηθώ πάλι μέσω της εκπομπής και μέσω των social media, ότι ο κόσμος είναι πολύ ξενερωμένος με το ποδόσφαιρο. Πολύ ζεσταμένος με το μπάσκετ και αύριο έχω την αίσθηση ότι αρκετοί που θα θέλαν σε διαφορετική περίπτωση να ταξιδέψουν για τη δράμα δεν θα το κάνουν, θα προτιμήσουν να πάνε στο Ιβανόφιο για να είναι στις 5 ώρα στο πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι, και θα πούμε το γιατί είναι πολύ πολύ δύσκολο το παιχνίδι, με τον Κόρυβο Αμαλιάδας αύριο στις 5 στο Ιβανόφιο, που καλό θα ήταν να γεμίσει και να έχει την ίδια ατμόσφαιρα όπως με τον Ιωνικό. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό αύριο, γιατί υπάρχει κόσμος που θα βρεθεί φυσικά και στη δράμα. Αύριο λοιπόν στις 3 το δόξα δράμας Ηρακλής, στις 5 το Ηρακλής Κόρυβος και το παιχνίδι του βολεϊκού Ηρακλή στο Βραχάτι στη Βόχα απέναντι στον Παμοχαϊκό είναι στις 6. Και τα 3 επαναλαμβάνω αύριο. Για τον φίλο που πήρε πριν από λίγο τηλέφωνο, όντως ο Μουμίν δεν είναι μέσα. Ξαναλέω τους 18, Βοσνιάδης, Γρηγοριάδης, Γιαννίτσης, Στάμους, Γιαμπάρης, Κουκόλης, Κοστούλας, Κουτρομάνος, Παναγιωτούδης, Στάι, Καλτσάς, Πασάς, Ντούνης, Χασομέρης, Πτηνόπουλος, Περόνε, Ρόβας και Κασναφέρης. Ο Μεδρινός είναι τραυματίας, ο Κλέιτον είναι τραυματίας, ο Κοστούλας πρώτη φορά, ο Γιαννίτσης μετά από πολύ καιρό. Έχει αλλαγές, ακόμα και η 18άδα, πόσο μάλλον η 11άδα αύριο που αναμένεται να παρατάξει ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Δεν θα πάω πάρα πολύ πίσω χρονικά, θα πάω λίγες εβδομάδες. Πρώτη αγωνιστική Ηρακλής Ηρόδοτος,
Και κάπου εκεί ήταν και η κατοστάρα που έφαγε ο Ηρακλής από το Μαρούσι στο μπάσκετ. Τα περισσότερα μηνύματα και σχόλια, για να μην πω όλα που έβλεπα στο διαδίκτυο, έγραφαν. Τέλος το μπάσκετ για μένα, το κόβω, δεν αξίζεται και φυσικά είχαν βγει και πανώδια μαρτυρίας και συνθήματα και τα λοιπά. Δικαιολογημένα έτσι, γιατί η ομάδα είχε φάει τη συντριβή από τον Διαγόρα Δριοπηδέο στο κύπελο, είχε φάει και την κατοστάρα από τον Μαρούσι. Δεν άκουγαν τότε πολλά από αυτά που τσιρίζαμε και ρουλιάζαμε τότε το καλοκαίρι, όχι μόνο εγώ, πολλοί από εμάς. Και για να μιλήσω έτσι λαϊκά, πρόεδρε, κάνε κάτι με τον προπονητή, πρόεδρε, άλλαξε κανένα παίχτη, δεν τραβάει η ομάδα. Μετά την κατοστάρα όμως και τη σφαλιάρα στο Μαρούσι, έγιναν οι αλλαγές. Και με τις προσθήκες του Ρουτκάουσκας και του Πολυτάρχου, με την παρουσία του προπονητή, του κυρίου Μέξα, ο οποίος δείχνει ότι προσφέρει και το λένε οι ίδιοι αθλητές, και πάνω απ' όλα σεβόμαστε τις δηλώσεις των ίδιων των πρωταγωνιστών, η ομάδα μπήκε στο σωστό δρόμο και πλέον είναι μόνη πρώτη. Και εκεί που στο Ηρακλής Ηρόδοτος 1-0 και στο Μαρούσι Ηρακλής πολλά με λίγα, οι περισσότεροι ήταν ενθουσιασμένοι με το ποδοσφαιρικό Ηρακλή και απογοητευμένοι με τον μπασκετικό Ηρακλή, πώς τα καταφέραν και οι δύο ομάδες και η μία ξενέρωσε όλο τον κόσμο, αν όχι όλο αρκετούς, και η άλλη, πώς να το πω τώρα, το ρήμα δεν μπορώ να το πω, ταύλωσε, θα βάλω ταφ. Μπορώ Βασίλη να βάλω ταφ. Ταύλωσε όλο τον κόσμο και γεμίζει το γήπεδο και κάνει κερκιδάρες και κάνει εδράρες και γουστάρει μπάσκετ. Ποια ήταν η αντίδραση του κόσμου στην κατοστάρα με το Μαρούσι? Οι περισσότεροι λέγανε κόβω το μπάσκετ, τέλος, δεν ξανασχολούμαι, εσείς δεν θα ανεβείτε ποτέ. Και τώρα όλοι κοντά στο μπάσκετ. Τώρα υπάρχει κόσμος που αύριο δεν θα πάει στη Δράμα, θα πάει στο Ιβανόφιο. Πώς αλλάζουνε, δεν πέρασε και κανένας χρόνος. Κάποιες εβδομάδες πέρασαν και άλλαξαν αυτά. Μικρή η διαφορά. Πολύ μικρή η απόσταση του ταυλώνω από το ξενερώνω. Του ξενερώνω από το ταυλώνω. Πολύ μικρή απόσταση. Τα αποτελέσματα τα κάνουν όλα. Σήμερα είναι και μια σημαντική ημερομηνία για όλο το σύλλογο, θεωρώ, και υπάρχει και σχετική ανάρτηση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή για τον τεράστιο αυτό ήρωα του σύλλογου, για τον Γεώργιο Ιβάνοφ. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Κορυφαία αθλητική προσωπικότητα που φόρεσε και τίμησε τα χρώματα του Ηρακλή και κορυφαίο σαμποτέρ του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που έδρασε εναντίον των ναζιστικών στρατευμάτων. Να είναι καλά εκεί που είναι ο σπουδαίος Γεώργιος Ιβάνοφ. Α, παρέλειψα να το πω, προσοχή στους δρόμους από εδώ και πέρα, πέρα το ότι βρέχει και γλιστράει και δεν, καλύτερα να ρίχνει καρέκλες παρά να ρίχνει αυτή την ψυχάλα τώρα την επικίνδυνη. Από εδώ και πέρα κλείνουν αρκετοί δρόμοι στο κέντρο της πόλης, καθώς ο Πρωθυπουργός μας θυμήθηκε και αυτοτρολάρεται, γιατί για το θέμα της Μακεδονίας πάει και μιλάει στο Αλεξάνδριο. Τέλος πάντων. Έχει πορείες, έχει πολλά στο κέντρο, οπότε προσοχή να μην ταλαιπωρηθείτε. Θυμάστε αρκετές φορές να απορούσαμε και να λέγαμε γιατί δεν παίζει ο Γεωργίου. Γεωργίου πλέον δεν είναι καν στην αποστολή. Ο Χιτζίδης επίσης, και για το Χιτζίδη φαίνεται ξεκάθαρα αυτό που αποφάσιζε ο Αλέκος ο Βοσνιάδης, να το αποφασίζει και ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, να μην χρησιμοποιεί καθόλου το Χιτζίδη που είναι καθαρό μπακ και να χρησιμοποιεί τον Μπάσα. Ο Κούσας που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, έχουμε μείνει σε αυτό και εξακολουθεί να είναι εκτός. Ο Μεδρινός είναι τραυματίας, ο Μουμίν όπως σωστά είπε ο φίλος είναι έξω. Τώρα, αν αυτοί που βρίσκονται εκτός, είτε για λόγους τραυματισμού, είτε για λόγους αγωνιστικούς, δουν την πόρτα της εξόδου, εδώ είμαστε να το καταγράψουμε. Δεν αποκλείεται πάντως. Δεν αποκλείεται. Και όχι μόνο αυτοί, και άλλοι. Και δεν αποκλείεται παίκτες που ήρθαν με περγαμηνές για να βοηθήσουν και δεν προσέφεραν πολλά, να λύσουν σύντομα τη συνεργασία τους. Να φύγουν αρκετοί δηλαδή. Και να έρθουν αρκετοί. Τώρα ποιοι θα έρθουν θα το δούμε, γιατί είναι δύσκολο αυτή την περίοδο να βρεις πολλούς και καλούς παίκτες. Ο Όφι πέρυσι το έκανε. Έδιωξε 10, πήρε 10, ανέβηκε. Και ανέβηκε και πρώτος. Που είχε καμιά 8 βαθμούς διαφορά. Αλλά
το έχουμε πει και άλλες φορές ότι κάθε μέρα αυτά δεν γίνονται. Από την βροχερή Θεσσαλονίκη πάμε στη Δράμα που δεν ξέρω αν είναι το ίδιο βροχερή. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον καλό μου φίλο και συνάδελφο τον Δημήτρη Τσιάρα μέσω και του sportdrama.gr. Δημήτρη, τι γίνεται, καλησπέρα. Βρέχει και εκεί. Βρέχει και εδώ. Μάλιστα. Βρέχει, μια σταματάει. Η θερμοκρασία είναι στους 5 βαθμούς. 6 το βράδυ θα είναι σίγουρα πιο κάτω, πολύ πιο κάτω. Καλοκαιράκι θα, είστε. Θα χαϊδεύει το 0. Καλά είστε. Για αύριο, για αύριο να δούμε τι θα είναι. Το γήπεδο, αν βρέξει πολύ, έχει θέμα? Όχι, γιατί είναι ένα γήπεδο με καλό αποστραγγιστικό σύστημα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Δεν κρατάει συνήθως νερά, σπάνια να κρατήσει και αυτά συνήθως βγαίνουν κάπου εκεί στην περιοχή μπροστά στους πάγκους. Α, okay. Βέβαια πριν από 3 χρόνια είχαμε μια θεομηνία και είχε 3-4 χρόνια και είχε αναβληθεί παιχνίδι, γιατί ήταν παιχνίδι με τα Γιαννητσά, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Γιατί είχε γίνει ο αγωνιστικός χώρος λιμνοθάλασσα. Αυτό νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση με, με τα προγνωστικά της ΕΜΗ για τον αυριανό καιρό, Γιώργο. Η ομάδα δεν είναι καλά, όπως δεν είναι και ο Ηρακλής καλά. Διαφορετικό ξεκίνημα περίμενα πολύ και από την Δόξα, όπως και για τον Ηρακλή φυσικά. Τώρα ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού, δεν ξέρω ποιο είναι το κλίμα, Δημήτρη, ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν, δώσε μας λίγο έτσι το ρεπορτάζ. Το κλίμα, κοίταξε Γιώργο, το κλίμα σίγουρα κλονίστηκε με την χτεσινή ανακοίνωση της απόφασης της αθλητικής δικαιοσύνης για αφαίρεση των 3 βαθμών της νίκης στο παιχνίδι του Βόλου. Άλλο και αυτό. Για τον γιατρό θυμίζουμε, έτσι. Για τον γιατρό. Γιατί δηλώθηκε στον πάγκο ο ίδιος γιατρός που ήταν και γιατρός αγώνα. Πάτησαν εκεί πέρα οι άνθρωποι του Βόλου και κάνανε την έσταση. Χθες όχι μάλλον η έσταση έχει 15 μέρες που εκδικάστηκε. Ωστόσο χθες ανακοινώθηκε η απόφαση. Η απόφαση ήταν... Και ο Βόλος είναι πρώτος τώρα με 22. Ναι, να περιμένουμε όμως πρώτα να τελεσυνδικήσει η απόφαση. Ναι, σωστά, εντάξει. Θα είναι πρώτος, να το πω πιο σωστά. Θα είναι στην περίπτωση πρώτος που τελεσυνδικήσει υπέρ του η απόφαση. Πότε γίνεται αυτό, Δημήτρη? Να δούμε αν τη Δευτέρα θα προβεί η Δόξα σε έφεση. Δεν έχει καταθέσει ακόμη την έφεση. Mm-hmm. Έχει 2 εργάσιμες, σήμερα ήταν η μία, δεν έγινε κατάθεση προς το παρόν. Τη Δευτέρα λογικά, εκτός τραγικού απρόπτου, θα γίνει η κατάθεση της έφεσης και από εκεί και πέρα θα πάρουν τα πράγματα τη γνωστή διαδικασία στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, η οποία θα εξετάσει το θέμα, θα εξετάσει την επιχειρηματολογία της πλευράς των Μαυραετών και από εκεί και πέρα θα δώσει την οριστική απόφαση στο θέμα. Η Δόξα που είχε κερδίσει 2-1 την ομάδα του Μπέου, αλλά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, θύμισε μας για έναν γιατρό που ήταν στο γήπεδο και δεν έπρεπε να είναι, πώς ακριβώς ήταν? Όχι, αυτό που είπαμε. Δηλώθηκε από κακό συντονισμό των ανθρώπων της και ένα σημείο που πάτησε η υπερασπιστική γραμμή της Δόξας ήταν ότι είχε στο δυναμικό της καινούριο νέο γενικό αρχηγό, τον Αντώνη Λαδάκη, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα είπε ο συνήγορος της Δόξας ήταν πολύ νέος, ήταν η πρώτη του παρουσία στα καθήκοντα, του έκατσε αυτή η στραβή και... Ο προηγούμενος γενικός αρχηγός ποιος ήτανε? Ποιος ήτανε γενικός αρχηγός? Ήτανε ο Ανδρέας Οταπασίδης. Okay. Ο οποίος, δεν είναι ένα άτομο του ποδοσφαίρου όπως το εννοούμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, είναι ένας άνθρωπος περισσότερο των γραφείων και της διαδικασίας και ο οποίος δεν ήταν στο αντικείμενό του η θέση αυτή, προσελήφθη με πολύ γρήγορη διαδικασία ο Αντώνης Λαδάκης. Πρώτη του παρουσία στον πάγκο, πρώτη του παρουσία στα καθήκοντα αυτά, έγινε η στραβή όπως είπαμε και η Δόξα 3 βαθμούς, τους οποίους κέρδισε πανάξια, Γιώργο. Τους κάνει στα χάρτια.
τους χάνει στα χαρτιά και νομίζω θα ότι... Θα το δούμε είναι... αν θα τους χάσει βέβαια. Όπως είπες, τη Δευτέρα πρέπει να... Θα το δούμε, να ναι, θα το δούμε. Όχι, τη Δευτέρα θα κατατεθεί η ένσταση, θα τα δούμε στο τέλος. Αν γίνει πάντως αυτό, ο Βόλος πάει πρώτος με 22 και η Δόξα φτάνει στη 10η θέση με 9. Με 9 ακριβώς, οπότε και, το αυριανό, και στο αυριανό το παιχνίδι, πάμε τώρα και στα δικά μας. Πάμε, ναι. Πάει με όχι μονόδρομο. Πώς είναι τα άλογα με τις παροπίδες που δεν βλέπουν τίποτα άλλο εκτός από μπροστά, έτσι ακριβώς είναι και η Δόξα. Είναι σαν άλογο με παροπίδες, ας πούμε, επιτραπεί αυτή η έκφραση. Λένε... γιατί η βαθμολογική της κατάσταση είναι τέτοια που δεν επιτρέπει άλλες απόλυτες. Το ίδιο και για τον Ηρακλή. Το ίδιο και για τον Ηρακλή. Ναι, φυσικά εννοείται. Που έχει 10 βαθμούς, έτσι είναι μαζί σχεδόν. Που έχει 10, που και αυτός ξεκίνησε με τους ίδιους πρωταγωνιστικούς στόχους. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και στις δύο ομάδες ο κοινός στόχος είναι η αποτυχία, να το πούμε. Έχουν πάρει απόφαση, Δημήτρη, στη Δράμα ότι ξέρεις, τελειώσαμε και πάμε για του χρόνου, χάθηκε η χρονιά. Όχι, όχι, όχι. Ή λένε θα το διεκδικήσουμε. Θα το διεκδικήσουν, θα το διεκδικήσουν, το λένε αυτό. Περιμένουν. Γιατί να είναι αρκετά πίσω πλέον. Ναι. Πώς? Επειδή η βαθμολογία έχει ξεφύγει τώρα έτσι πώς γίνανε τα πράγματα γι' αυτό. Κοίταξε, μην ξεχνάμε ότι φέτος δεν είναι μόνο η πρώτη θέση και η δεύτερη που πάει στα μπαράζ, είναι και οι υπόλοιπες θέσεις που πάνε στην Α2. Μέχρι την ένατη θέση έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι ότι... Εγώ ρώτησα για το στόχο της Ανόδου. Αν ρώτησε για το στόχο της Ανόδου... Εκεί μάλλον τα πράγματα λίγο περιπλέκονται και για τη Δόξα. Όχι, δεν, η απάντηση είναι όχι, δεν τον παρατήσανε το στόχο στο στρατόπεδο των Μαυραετών, αλλά ο στόχος πλέον έχει γίνει δύσκολο στην κατάκτησή του. Το άλλο που είπες, Δημήτρη, γιατί ακόμα ο Βασιλιάδης, ο υπουργός, δεν έχει βάλει στο νομοσχέδιο Super League 1 και Super League 2, αλλά πρέπει να έχουμε στο νου μας και αυτό μέχρι τη 10η θέση για να μην τρέχουμε μετά. Εννοείται, φυσικά. Μα δεν ισχύει μόνο για τη Δόξα και για τον Ηρακλή. Φυσικά. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα... Ο Ηρακλής τώρα είναι ένατος και η Δόξα είναι δέκατη. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, υπάρχει δρόμος ακόμη μπροστά. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι τόσο χαμηλά. Θα ανέβουν. Στην πορεία θα ανέβουν. Σίγουρα θα ανέβουν και ο Ηρακλής θα βρει το δρόμο του και η Δόξα θα βρει το δρόμο της. Γιατί είναι ομάδες που έχουν υλικό, είναι ομάδες που έχουν κόσμο, είναι ομάδες που έχουν χορηγούς, που έχουν οικονομική... την Α, την συγκεκριμένη, την οποιαδήποτε οικονομική ευρωστία, αλλά έχουν όλο το πακέτο των προϋποθέσεων για να είναι σε μια επαγγελματική κατηγορία υψηλή, έστω και αν αυτή είναι η Α2, που δεν το έχουν άλλες ομάδες. Τώρα όταν πας στον Εργοτέλη, που λέμε να δούμε ποιες είναι πάνω οι ομάδες, πας στον Εργοτέλη, πήγαμε πέρσι, Γιώργο μου, και τι να λέμε τώρα, με 50 και με 100 ανθρώπους στην κερκίδα, ναι. Αυτές οι ομάδες, ναι, ναι. Πού να πάνε και πώς να αντέξουν. Λέμε ότι θα δημιουργηθεί μια κατηγορία επαγγελματική ανταγωνιστική. Δεν μπορεί αυτή η κατηγορία να μην έχει μέσα τη Δόξα και τον Ηρακλή. Μην τρελαθούμε τώρα. Ομάδες που γεμίζουν γήπεδα, που έχουν λαό από πίσω. Πες μου λίγο για αύριο, υπάρχουν κάποιες απουσίες σίγουρες για το μάτς. Μόνο δύο. Δύο συγκεκριμένες είναι του Τάσου του Κρητικού, ο οποίος τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Μια διάταση έχει, αλλά ξέρεις, όποιος καεί από το γιαούρτι φυσάει και το κουρκούτι, όπως μάλλον καεί από το κουρκούτι φυσάει και το γιαούρτι, κάποτε έτσι, τέλος πάντων. Και αυτό γιατί το χρειάζεται ο Στάικος Βεργέτης τον Τάσο τον Κρητικό σαν μια εναλλακτική λύση, σαν μια λύση, σαν μια επιλογή στην πλευρά της επίθεσης. Ωστόσο, είναι και ο Άλεξ ο Κρούθ, ο Ισπανός, ο οποίος ήδη εδώ και δύο αγωνιστικές είναι εκτός αγωνιστικής δράσης, έχει τραυματιστεί σε προηγούμενο παιχνίδι και αυτός θα επιστρέψει μετά τις γιορτές. Ο Κρητικός θα είναι στη διάθεση του Βεργέτη για το παιχνίδι της επόμενης Κυριακής στα Σπάτα. Άλλες απουσίες δεν έχει, Δόξα είναι κομπλέ. Και θα δούμε αύριο 3 η ώρα. Τι θα γίνει. Ναι, το σχήμα της νομίζω ότι δεν θα απέχει από το προηγούμενο σχήμα, συγγνώμη, από το σχήμα με το οποίο ξεκίνησε μέσα στη Λάρισα ο Βεργέτης, ο οποίος είναι και της λογικής του, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει εύκολα ή αλλάζει σε ελάχιστα σημεία. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
Τώρα ο καιρός θα βοηθήσει, θα έχει και μια σχετικά καλή προσέλευση κόσμου. Θα έρθουν και ο παδί του Ηρακλή, θα έρθουν. Έχει βγει ανακοίνωση. Ναι, υπάρχει θύρα 6 στη διάθεσή τους. Καλή θύρα στο κέντρο του γηπέδου. Ναι. Πολύ καλή πρόσβαση στο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι family της κερκίδας των επισήμων, γιατί είναι ακριβώς απέναντι. Νομίζω ότι έχει, το παιχνίδι θα είναι καλό. Θα δούμε καλό παιχνίδι. Έστω και αν ο Ηρακλής έχει αυτό το αγωνιστικό πρόσωπο, που πιστεύω ότι με τις αλλαγές που θα κάνει ο Ελευθερόπουλος θα είναι πολύ διαφορετικό. Ήδη σήμερα άφησε κόσμο έξω και προχωρά σε αυτή τη διαδικασία των αλλαγών, δηλαδή. Και από την αποστολή έχει κόψει. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων οδηγείται σε μια τέτοια επιλογή, σε μια τέτοια τακτική, μια τέτοια αγωνιστική λογική, όταν αυτό που έχεις δεν βγάζει και δεν αποδίδει, πρέπει να κάνεις τις κινήσεις σου να το αλλάξεις. Νομίζω αυτό θα κάνει και ο Ελευθερόπουλος και φαντάζομαι ότι θα δυσκολέψει και τις προσπάθειες των Μαυραετών για το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί άλλο είναι να έχεις απέναντί σου μια ομάδα με περισσότερα προβλήματα και άλλο είναι να έχεις μια ομάδα πιο νεανική, πιο, με περισσότερη διάθεση να δείξει, να αγωνιστεί, να παλέψει τέλος πάντων. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα είναι καλά. Θα σας ακούσουμε και αύριο από τη Δράμα να μας περιγράψει το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για όλο το ρεπορτάζ και τα στοιχεία. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον καλό μας φίλο και συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Τσιάρα. Θα τον ακούσουμε και θα τον ακούσετε και αύριο στις 3. Θυμίζω τηλεοπτικά το Δόξα Δράμα Ηρακλής από την ΕΤ 3. Μπίλη μου, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με πολύ περισσότερο μπάσκετ και βολή. Επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4 και ώρα για μπλε φυσικά. Επαναλαμβάνω, προσοχή στους δρόμους, πέρα από την επικίνδυνη την Ψυχάλα, την Ομίχλη, κυρίως έτσι για τα βουνά για μας εκεί πάνω. Υπάρχουν και αρκετές πορείες στο κέντρο της πόλης. FM καινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blueliberopapakigiahoo.gr το mail μας. Βάσει αυτού που συζητούσαμε νωρίτερα με τον συνάδελφο από τη Δράμα, τον Δημήτρη τον Τσιάρα, ο Βόλος έχει πάει στους 22 βαθμούς, είχε 19, τους έκανε 22 γιατί κέρδισε στα χαρτιά. Μπέος είναι αυτός, δεν αλλάζουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα, δεν αλλάζουν ποτέ. Για έναν γιατρό κέρδισε στα χαρτιά ένα παιχνίδι που έχασε στο γήπεδο με 2-1. Έχει 22, Απόλλων Λάρισας 20, η Κέρκυρα 16, ο Πλατανιάς 15, ο Εργοτέλης 14, ο Ηρώτητος 12, η Παναχαϊκή 11, ο Καραϊσκάκης με τον Ηρακλή 10, αλλά ο Καραϊσκάκης είναι από πάνω, ξέρετε γιατί, με το 0-1 στο Καφτατζόγλιο. Η Δόξα Δράμας είχε 12, αλλά πήγε στους 9, γιατί αφαιρέθηκαν οι 3, ο Απόλλων Πόντου 8, που είναι επόμενος αντίπαλος του Ηρακλή στο γήπεδο του Μακεδονικού, θα γίνει το μάτς, 23 του μηνός. Η Σπάρτη 6, ο Αΐτος Πάτων 6, ο Εγινιακός το ίδιο όπως και τα Τρίκαλα και ο Κισαμικός τελευταίος με 5 βαθμούς. Για την αγωνιστική που έχουμε το ΑΕ Σπάρτη Πλατανιάς, το Καραϊσκάκης Αΐτος Πάτων, το Ηρώδοτος Βόλος, το Κέρκυρα Τρίκαλα, το Απόλλο Πόντου Απόλλο Λάρισας, Εγινιακός Εργοτέλης και Κισαμικός Παναχαϊκή. Ξαναλέω, το μάτς του Ηρακλή είναι τηλεοπτικό στις 3 αύριο. Στην Δράμα. Το ξαναλέω, το είπα και σε σχόλιο στην αρχή της εκπομπής, θεωρώ ότι αρκετοί που θα σε διαφορετική περίπτωση θα ετοιμαζόντουσαν για ταξιδάκι στη Δράμα θα προτιμήσουν να βρεθούν στο Ιβανόφιο αύριο και υπάρχει κίνητρο. Δεύτερο συνεχόμενο τέσσερα παιχνίδι μετά το εξαναβολής με τον Ιωνικό, τη ματσάρα αυτή που ο Ηρακλής κέρδισε στην παράταση με 93-90, με παλικαρίσια εμφάνιση και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους και στην ομάδα και σε όλο το team και στον κόσμο και παντού, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Ηρακλής έμεινε πολύ, λαβώθηκε πάρα πολύ με τα 5 φάουλ του Πολυτάρχου, με τον τραυματισμό του Σοκ που δυστυχώς δεν θα τον έχει αύριο η ομάδα κόντρα στον Κόρυβο, με τις ενοχλήσεις και το τραυματισμό εκεί στο τέλος και του Ρουτκάουσκας. Όλοι τους, μα όλοι τους, έδωσαν τα πάντα για να έρθει αυτή η νίκη. Αύριο φυσικά χρειάζεται νέα συγκέντρωση, νέα προσπάθεια, νέα σοβαρότητα, νέα προσοχή, γιατί ο Κόρυβος είναι μια καλή ομάδα και στις 5 ομολογουμένως θα περιμένουμε ένα
δύσκολο παιχνίδι. Να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν μόνιμο πρωταγωνιστή του φετινού Ηρακλή, που φέτος έχει εξαιρετική εμφάνιση σε όλα σχεδόν, συγγνώμη, τα παιχνίδια. Ο Κώστας Κακαρούδης είναι στην γραμμή μας. Κώστα, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα. Και συγχαρητήρια και για τις εμφανίσεις και για τις νίκες, για αυτό το σερί που έχετε κάνει. Πόσο μάλλον στο παιχνίδι κορυφής που προηγήθηκε την Τετάρτη, που φαντάζομαι και εσύ το έζησες πολύ έντονα, έτσι, μαζί με τον κόσμο. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Ναι, σίγουρα ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το περιμέναμε πώς και πώς. Χαρήκαμε πάρα πολύ που είδαμε τόσο κόσμο στο γήπεδο. Και νομίζω ότι όσοι παρακολούθησαν είτε από το γήπεδο είτε από τη τηλεόραση, το χάρηκαν, και πόσο μάλλον και οι φίλοι του Ηρακλή. Τι έφερε τελικά τη νίκη, γιατί όπως είπα νωρίτερα, δεν περάσατε κι αλίγα, και τραυματισμοί υπήρξαν και 5 φάουλ υπήρξαν και ανατροπή έπρεπε να κάνετε στο τέλος, γιατί μείνατε πίσω και πριν την παράταση εννοώ. Τι σας έκανε να φτάσετε στον επιθυμητό στόχο? Νομίζω λειτουργήσε συνδυαστικά η κατάθεση ψυχής που βγάλαμε όλοι μας, νομίζω, σε συνδυασμό με τη σωστή τακτική και καθοδήγηση από τον πάγκο. Αυτά νομίζω δύο συστατικά φέραν τη νίκη. Μια νίκη που φαίνεται να κλείσει την πρώτη θέση, αλλά σίγουρα δεν σας κάνει να νιώθετε να έχετε πάνω από αυτή, έτσι δεν είναι? Δεν το συζητάω. Ήταν μια τεράστια νίκη απέναντι σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Αλλά μέχρι εκεί γιορτάσαμε, χαρήκαμε τη μέρα του αγώνα, και από σήμερα το πρωί, από χθες μάλλον μετά τον αγώνα, επικεντρωνόμαστε στον Κόρυβο, που είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα και πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το παιχνίδι που κρύβει πολλές παγίδες, έχουμε τα προβλήματά μας, οπότε χρειαζόμαστε αύριο πάλι τον κόσμο δίπλα μας, για να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε μια ακόμα νίκη στο μαραθώνιο που έχουμε μπροστά μας. Ο Κόρυβος είναι μια ομάδα που σε 9 παιχνίδια έχει 5 νίκες και 4 ήττες. Έχει έμπειρους παίχτες, έχει γνωστούς παίχτες. Μέσα σε αυτό το διάστημα, από το να αδειάσεις ψυχολογικά, γιατί τα δίνεις όλα, Κώστα, απέναντι στον Ιωνικό, με το να συγκεντρωθείς και με τα προβλήματα τραυματισμού που προέκυψαν, πόσο δύσκολο είναι? Γιατί ουσιαστικά 2 προπονήσεις είχατε όλες και όλες. Ναι. Είναι αρκετά δύσκολο. 2 προπονήσεις, εκ των οποίων η μία ήταν αποκαταστατική, ναι, μετά τον αγώνα. Κάποια παιδιά παίξαν αρκετά λεπτά, οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν σχεδόν τίποτα. Πάλι σήμερα, παραμονή αγώνα, πάλι δεν μπορείς να κάνεις πολλά, να φορτώσεις. Οπότε επικεντρωθήκαμε στο τακτικό κομμάτι. Επισημάναμε τα ατού της ομάδας του Κορύβου. Και νομίζω αύριο θα είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα. Βάσει του όπως έχετε διαβάσει τον αυριανό αντίπαλο, τι παιχνίδι περιμένεις? Θα είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τον Ιωνικό, άλλος της ομάδας. Σίγουρα θα είναι διαφορετικό το παιχνίδι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι ευκολότερο. Ο Κόρυβος κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στηρίζεται στο Λεϊμάνης, που είναι ένα κάρ πάρα πολύ ποιοτικό. Μέχρι στιγμής έχει κάνει τρομερό πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν 1-2 παιδιά, όπως είναι ο Χίλαρης, που τον ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Εννοείται. Που κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα. Και άλλοι 2-3 παίκτες, οι οποίοι είναι κομβικοί για αυτούς. Δεν υπάρχει το βάθος του ρόστερ του Ιωνικού. Δεν το συζητάω αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο κακό. Ξέρετε, πολλές φορές όταν είναι μικρό το ρόστερ και οι λίγοι αυτοί παίκτες βρουν ρυθμό, μπορούν να νικήσουν και βαθύτερα ρόστερ. Οπότε θέλει πολύ προσοχή, συγκέντρωση, για να βάλουμε ένα ακόμα φασούλι στο σακούλι που λέμε. Ναι. Από την άλλη, Κώστα, όταν μια ομάδα έχει 2 και 3 και δεν είναι όπως σωστά είπες, γιατί αυτό με τον Ιωνικό σε κάποια στιγμή μας τρόμαξε, υπό την έννοια ότι έβγαζε, έλεγες πόσους παίκτες έχει πλέον στη διάθεσή του. Με τον Κόρυβο έχει 2-3. Αν σταματήσει αυτούς 2-3, τελειώνει το μάτς. Εντάξει, μετά οι πιθανότητες γίνουν υπέρ μας πολύ περισσότερο. Αλλά δεν υποτιμάμε κανένα αντίπαλο, καμία ομάδα, κανένα πρόσωπο, γιατί μπορεί να συντιμωρήσει όποιος παίζει μπάσκετ, ξέρει. Εννοείται. Αν και ο καθένας δυσκολεύεται κάθε φορά να πει κάτι για τον εαυτό του, εγώ θα σε ρωτήσω, γιατί φέτος είσαι πολύ πολύ διαφορετικός, πολύ πολύ βελτιωμένος, σταθερότατος σε κάθε παιχνίδι. Δεν ξέρω, οφείλεται κάπου αυτό? Δεν έχω αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά μου.
Είμαι χρόνια επαγγελματίας, έχω μια συγκεκριμένη ρουτίνα. Απλά ξέρετε, πολλές φορές κάποιοι παίκτες με κάποιους συγκεκριμένους συμπαίκτες ή με συγκεκριμένους προπονητές κολλάνε καλύτερα. Περισσότερο. Ναι. Ναι, αυτά υπάρχουν άπειρα παραδείγματα παιχτών που υπάρχουν σε μια ομάδα να είναι καλή και σε άλλη ομάδα να είναι εξαιρετική. Οπότε, αλλά δεν είναι, ποτέ δεν είναι, ειδικά στο σύγχρονο μπάσκετ, δουλειά του ενός. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δηλαδή, οι ομάδες που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό στηρίζονται σε πολλούς παίκτες, στηρίζονται στη διάρκεια. Αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμείς και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ο νέος προπονητής, πόσο σας έχει βοηθήσει και η αλλαγή αυτή που ήρθε εδώ και τα παιχνίδια που τα έχει κερδίσει όλα, έτσι, με τον κύριο Μέξα ο Ηρακλής. Ναι. Εντάξει, και ο Κώστας ο Μέξας είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ένας πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Εγώ προσωπικά τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί στο ΚΑΟΔ πριν από 6-7 χρόνια. Τα καλοκαίρια έχουμε κάνει πολλές φορές μεταβατική προπόνηση μαζί. Mm-hmm. Νομίζω ότι η σφραγίδα του φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται να πω εγώ πολλά λόγια. Φαίνεται η εικόνα μέσα στο γήπεδο και είναι αδιάψευτος μάρτυρας της βελτίωσης που έχουμε παρουσιάσει. Έτσι ακριβώς. Και μακάρι να συνεχιστεί και αύριο. Να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Ο κόσμος θα είναι εκεί. Το γνωρίζεις, θα είναι και αύριο εκεί. Mm-hmm. Και ακόμα μία νίκη. Να μας φέρετε αύριο το απόγευμα με το καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Κωστή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον σταθερότατο και πολύ καλό σχεδόν σε όλα τα μάτς τον Κώστα Κακαρούδη φέτος και πολύ βελτιωμένο σε σχέση με πέρυσι από τους πρωταγωνιστές του φετινού Ηρακλή. Και αυτό που είπε πριν από λίγο έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ποιον συμπαίκτη έχεις, ποιον προπονητή έχεις, με ποιον κολλάς καλύτερα, με ποιον δένεσαι καλύτερα, με ποιον αυτό που λέμε ταιριάζουν τα χνότα σου και έχεις χημεία μαζί του. Και με τον Κώστα Δομέξα, όπως μας ανέφερε, Παύλα αποκάλυψε και από τον ΚΑΟΔ και τα τελευταία χρόνια προπονούνται μαζί, γνωρίζεται πάρα πολύ καλά και όπως είπε σωστά, τα αποτελέσματα ήδη φαίνονται. Επαναλαμβάνω, ένα δύσκολο ματς, ένα πονηρό παιχνίδι, χρειάζεται προσοχή, κυρίως γιατί ο Ηρακλής έχει προβλήματα με τον τραυματισμό του Σοκ. Με την κούραση που υπάρχει, τα έδωσαν όλα κόντρα στον Ιωνικό, έπαιξαν και παράταση. Ο Κορυβός είναι πιο ξεκουραστός, πήγε από Σάββατο σε Σάββατο. Ο Ηρακλής έχει αυτό το Σάββατο-Τετάρτη. Το καλό είναι ότι δεν υπήρξε ταξίδι, γιατί και τα δύο μάτς είναι στο Ιβανόφιο. Στα υπόλοιπα του προγράμματος για την 10η αγωνιστική στην Α2 Ανδρών, Εθνικός Ευρώπη Πευκοχωρίου, Ψυχικό Καστοριά, Καρδίτσα Απόλλων Πάτρας, Μαρούσι Ερμής Αγιάς, Αμίντας Χαρίλαος Τρικούπης, Διαγόρας Ιωνικός. Εδώ δεν αποκλείω να γίνει η δουλειά, δεν το αποκλείω, να κερδίσει ο Διαγόρας. Και Ιπποκράτης Καβάλα. Στη βαθμολογία ο Ηρακλής είναι μόνος πρώτος με 17 βαθμούς, είναι η μοναδική ομάδα που έχει μόλις μία ήττα, εκείνη η κατοστάρα στο Μαρούσι, που τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου μάλλον καλό έκανε, γιατί γνωρίζουμε όλοι τι ακολούθησε μετά και με αλλαγές και βελτίωση ομάδος. Ιωνικός με 16, 15 έχουν Ψυχικό, Αμίντας, Διαγόρας και Ερμής. Το Ψυχικό είναι μια μίνι έκπληξη που είναι τρίτο και δεν το πολύ περιμέναμε. Καρδίτσα, Κόρυβος, Καστοριά, Ιπποκράτης 14. Επαναλαμβάνω, ο Κόρυβος έχει σε 9 παιχνίδια 5 νίκες, 4 ήττες. Μαρούσι, Ευρώπη Πευκοχωρίου 13, Απόλλων Πάτρας με Χαρίλαο Τρικούπη 11, η Καβάλα 10 και ο Εθνικός 9. Την καλησπέρα μου στον αδερφό ημών, τον Θόδωρο που μας ακούει από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θέλω και πόλη, Θόδωρε, θέλω και πόλη. Να μου πεις ποια πόλη, North Carolina, Texas, εκεί, Mississippi, κάτι τέτοιο, κάπου εκεί θα είσαι. Μπράβο στα παιδιά να δείξουν τι ωραίοι που είμαστε μισοί Έλληνες, εμείς οι Έλληνες και ειδικά οι Ηρακλειδείς. Γεια σου Γιώργο, καλή επιτυχία στη δράμα R3. R3, Θόδωρε μου, αύριο το ματς, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά Λίμπερο 107,4. Δώσε συγχαρητήρια για τον μπάσκετ. Τα ξαναδίνω τα συγχαρητήρια και από εσένα που μας ακούσα από αρκετά μακριά. Στο βόλεϊ τώρα. Να δούμε την αγωνιστική. Ο Ηρακλής έχει αυτό το παιχνίδι στο Βραχάτι αύριο που είναι πολύ δύσκολο. Δεν το συζητάμε. Η ομάδα πάντως είναι κομπλέ. Δεν έχει προβλήματα. Τα έχει ξεπεράσει όσα είχε μέχρι και το μάτς με την Μπενφίκα που στήχησαν. Από εκεί και πέρα αύριο στις 5 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός R3, στις 7 Κηφισιά ΑΕΚ, το μάτι του Ηρακλή θυμίζω στις 6, έτσι, σφυρίζουν Κουτσούλας και Κυριοπούλου οι διαιτητές. Την Κυριακή υπάρχει το μάτς Φίνι Κασίρου Κομωτινή και τη Δευτέρα Εθνικός Αλεξανδρούπολης Παναθηναϊκός ζωντανά από την R2.
Ρεπό δεν έχει καμία ομάδα για τον απλούστατο λόγο ότι το πρόγραμμα λέει Ηρακλής Χαλκίδας Εθνικός και οι δύο την έχουν κάνει. Οπότε όλοι οι υπόλοιποι παίζουν κανονικά. Να δούμε και δηλώσεις που έχει κάνει στην ιστοσελίδα του Ηρακλή, στο Facebook καλύτερα, στο social media το επίσημο του Ηρακλή, ο Κώστας ο Προύσαλης, ο αρχηγός. Είναι ένας δύσκολος αγώνας, ο Παβοχαϊκός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει καλό προπονητή και γενικά ένα καλό σύνολο, αλλά έχει και αδυναμίες που εκεί πάνω θα προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Κατεβαίνουμε για την νίκη ώστε να μας κρατήσει στις υψηλές θέσεις βαθμολογίας, είμαστε καλά προετοιμασμένοι, όλα τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, οπότε πάμε για να κερδίσουμε και καλή επιτυχία φυσικά στην ομάδα. Ο Μανώλης Δημητριάδης που κατέκτησε double με τον Ηρακλή το 2012 πλέον είναι πασαδόρος στον Παβοχαϊκό. Δήλωσε: ο Ηρακλής είναι ομάδα με πολλούς έμπειρους αθλητές και κορυφαίο πασαδόρο και αυτό θα κάνει το έργο μας πιο δύσκολο. Η ομάδα μας από αγώνα σε αγώνα βελτιώνει τα ποιοτικά της στοιχεία και στόχος μας είναι να ανεβάσουμε μεγαλύτερες ταχύτητες και να κάνουμε λιγότερα λάθη. Στην βαθμολογία θυμίζω για το βόλεϊ: Ολυμπιακός 21, ΠΑΟΚ 17, Παβοχαϊκός 14, Παναθηναϊκός 12, Ηρακλής με Φοίνικα Σύρου 10, ΑΕΚ 9, Εθνικός 7. Κομωτινή 5, Εθνικός Αλεξανδρούπολης 7, Κομωτινή 5 και Κηφισιά 3. Βέβαια, άλλες ομάδες έχουν 8 μάτς, άλλες ομάδες έχουν 7 μάτς. Είναι ανάλογα με τα ρεπό που έχει κάνει ο καθένας. Ο Ολυμπιακός και ο Παβοχαϊκός έχουν 8 παιχνίδια, οι υπόλοιποι έχουν 7. Αν ο Ηρακλής καταφέρει και πάρει τρίποντο, πέρυσι είχε πάρει σπουδαία νίκη μέσα στο Βραχάτι, αν θυμάστε, με καθαρό σκορ, θα πάει στους 13 και θα πλησιάσει τον Παβοχαϊκό που θα έχει 14 και θα μπει στην τετράδα. Μακάρι να το καταφέρει. Α, ωραία. New York. Από Νέα Υόρκη μας ακούει ο τεράστιος Θόδωρος. Πιστός κι αυτός. Εδώ στην ώρα για μπλε. Να είσαι καλά, Θόδωρέ μου. Να πούμε για το... Να δούμε στο γυναικείο μπάσκετ, αν και τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε για πρόγραμμα και αποτελέσματα των κοριτσιών. Ηρακλής Αθηναϊκός. Αυτό είναι ντέρμπι παραμονής. Μακάρι να έχει έρθει η ώρα για την πρώτη νίκη, γιατί ο Αθηναϊκός είναι προτελευταίος με 7 βαθμούς. Έχει σε 6 παιχνίδια μία νίκη και 5 ήττες. Ο Ηρακλής είναι τελευταίος στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ με 6 βαθμούς, 6 παιχνίδια, 6 νίκες. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν κερδίσει και τον Αθηναϊκό στο Ιβανόφιο, τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω. Το μάτς είναι την Κυριακή στις 2. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Και από πάνω είναι ο Sporting που έχει 8 βαθμούς, έχει 2 νίκες. 2 νίκες έχει ο Sporting, μία νίκη ο Αθηναϊκός, καμία ο Ηρακλής στην ουρά της βαθμολογίας στην Α1, επαναλαμβάνω, γυναικών του μπάσκετ. Να δούμε και στο βόλεϊ τα υπόλοιπα του προγράμματος, μπίλη μου, πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Για τις γυναίκες που παραμένουν χαμηλά σε σχέση με τον πρωταρχικό στόχο, είναι στην 5η θέση με 17 βαθμούς, Μηδονιακός 27, Ατρόμητος 32, 22, Μέντι 22, Ωραιόκαστρο 19 και ο Ηρακλής είναι 5ος με 17. Βάση προγράμματος παίζει την Κυριακή, θα υποδεχτεί τον Καμπανιακό στο Κατσάνιο στις 6, ένα Καμπανιακό που χθες τον κέρδισε στο Κατσάνιο για το κύπελο και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Το κύπελο ΕΠΕΣ που πέρυσι κατέκτησαν οι Κιανόλευκες, χθες με 3-0 εύκολη νίκη. Από εκεί και πέρα για το βόλεϊ και τα υπόλοιπα τμήματα, έχουμε για τους παιδες αύριο ένατη αγωνιστική στο Κατσάνιο, 6:30 Ηρακλής Χάνθ. Για τις κορασίδες εκτός συναγωνισμού αύριο στις 4 Ηρακλής ΕΑΣ Ευόσμου. Οι έφηβοι που πάνε τρένο και έχουν κάνει ένα απίστευτο ρεκόρ από πέρυσι, το συνεχίζουν και φέτος, 30 στα 30, είναι τρομερό το στατιστικό αυτό, 30 παιχνίδια, 30 νίκες για τους έφηβους του Ηρακλή, του Λάβιο Μπαλιούτα. Ηρακλής, ελπίδα Μπελοκήπων την Δευτέρα σε 9:30 και Ηρακλής ΠΑΟΚ την Τρίτη σε 9:30, δύο συνεχόμενα παιχνίδια, το ένα είναι εξαναβολής. Και έχουμε και νεάνιδες, το μάτς του Ηρακλή που θα γίνει την Δευτέρα στο Κατσάνιο στις 7:30, απέναντι στο Πέρσεα. Καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή. Αύριο στις 3, Δημήτρης Τσιάρας θα είναι στην δράμα
για το Δόξα Ηρακλής. Θα τον ακούσετε ζωντανά μέσω του Λίμπερο 107,4. Στις 5 συνδέσεις από το Ιβανόφιο για το Ηρακλής Κόρυβος. Πρώτα Θεός, ως ώρα για μπλε θα τα πούμε την Τρίτη, καθώς τη Δευτέρα υπάρχει το Λεβαδιακός ΠΑΟΚ στις 7.30, οπότε μας δυσκολεύει να είμαστε εδώ στον αέρα βάση ροής προγράμματος και ενημέρωσης. Δίνω σκυτάλι σε Μπίλι. Ποια παλικάρια ήρθανε? Είδα Νίκο Μοσχοβίτη? Είδα και Γιάννη Γιαννούλη? Όχι. Νίκο Μοσχοβίτη είδα. Ποιον άλλον είδα? Το ντουέτο ακολουθεί. Εντάξει, θα τα βρουν αυτοί. Το ντουέτο ακολουθεί στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Α, να το πω και αυτό. Να το πω και αυτό. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, Βαλαωρίτου 19 Rehab, παίζουμε ροκές απόψε το βράδυ. Πάρω το φίλο μου τον Μπίλι και θα πάμε. Ένας ψιλομαλιάς εκεί, Γιώργο το λένε, αυτός θα κάνει τον DJ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.